Αντώνης με έστειλε στο διάολο. Μου είπε πως δεν του επιτρέπεται να βοηθήσει το γιο ενός κομμουνιστή. Πως αν κάποιος χρωστάει στον άλλον, αυτή είσαι εσύ που τα χρωστάει όλα σαν γυναίκα κομμουνιστή. Εδώ δεν είναι ο κομμουνισμός, ρε. Εδώ είναι ο κεφάλαιο, ρε. Να πεις τη μάνα σου ότι δεν ξέρω πού είναι ο Τζίβας. Έχει φύγει. Δεν είναι πια στη Γαλλία. Έχει πάει, ξέρω εγώ, στην Αμερική. Όμως τον είδα να μπαίνει στο αυτοκίνητο, να πηγαίνει στην τράπεζα να εισπράξει τα λεφτά του Τζίβα. Όπως κάθε μήνα. Πώς το ξέρεις? Μου το είπε ο Χαρίλαος. Αυτός φαίνεται ότι σε ξέρει. Αυτός δηλαδή μου είπε ότι ο Αντώνης πήγε στην τράπεζα. Αν το είπε ο Χαρίλαος, είναι αλήθεια. Και τι έγινε μετά? Το είπα, με διαλόστηλε μέσα στον δρόμο, μπροστά σε όλο τον κόσμο. Κάτω από τα λάβαρα της Ελλάδας, των Ελλήνων χριστιανών. Των Ελλήνων τυράννων και των ξένων δυνάμεων θα έπρεπε να γράφουνε. Αν είναι να καταντήσουμε όλοι μια μέρα τέτοιοι χριστιανοί όπως είναι ο Αντώνης ο Δούκας, που είναι και δικός τους, τότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να του δίνουμε από εδώ. Μια ώρα αρχίτερα. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνεις. Θα σηκωθείς αύριο το πρωί και θα πας στο χωριό των γονιών του Γεράσιμου. Στο Περιβόλι? Ναι, στο χωριό. Στον Ισδιαλό τη μάνα. Γιατί το Παρίσι είναι πιο κοντά. Πού δεν έχω πάει ποτέ εγώ εκεί. Θα πας και θα του ζητήσεις τη διεύθυνση του γιού τους. Είναι καλοί άνθρωποι, θα σου τη δώσουν σίγουρα τη διεύθυνση. Αν σου πούν ότι είναι στην Αμερική, τότε θα πας στην Αμερική. Στην Αμερική? Θέλεις να με στείλεις στο στόμα του Λύκων για δεύτερη φορά? Σαν να μην σου φαίνονται αρκετά αυτά που τράβηξα στο στρατό, ε. Ηλία, καλύτερα να βρίσκεσαι στο στόμα ενός Λύκου Κορτάτου, παρά στο στόμα ενός Λύκου που λυσάει από την πείνα και θα σε καταπιεί οπωσδήποτε. Άλλωστε, όπου και να πας από τούτη την πλευρά του κόσμου, θα βρίσκεσαι πάντα μέσα σε στόματα Λύκων. Δεν έχεις άλλη εκλογή.